Ο Δήμαρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευματικός, καλωσόρισε το πρωί της Πέμπτης στο γραφείο του τους εκπροσώπους τριών εταιριών που ανέλαβαν διαγωνισμούς που έγιναν το προηγούμενο διάστημα με ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Τα έργα πρόκειται να υλοποιήσουν αφορούν κάποια οδικά δίκτυα της Κορινθίας. Ένα προϋπολογισμό 900.000 και αφορά τη δημοτική ενότητα Άσου Λεχαίου. Ένα προϋπολογισμό 850.000 και αφορά τη δημοτική ενότητα Σαρονικού. Και ένα πάλι προϋπολογισμό 850.000 και αφορά τη δημοτική ενότητα Τενέας. Αυτά τα τρία έργα μελετήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου, δημοπρατήθηκαν και δεν υπήρχαν σημαντικά προβλήματα. Βεβαίως έχουν δώσει οι αγαπητοί εδώ εργολάβοι, έχουν δώσει σημαντικές εκπτώσεις. Εγώ τους εύχομαι να τα εκτελέσουν σύμφωνα και με τις οδηγίες των τεχνικών υπηρεσιών άρτια και βεβαίως να βγάλουν και κέρδος. Εμείς το ζητούμενο πάντα για αυτούς να βγάλουν κέρδος για να υπάρχουν δυνατές εταιρείες να μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Αυτά τα τρία έργα είναι πολύ σημαντικά. Θα δώσουν λύσεις σε προβλήματα οδοποιίας που υπάρχουν σε όλο το Δήμο Κορινθίων. Είπα και πριν, τα έργα θα ξεκινήσουν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Τα έργα οδοποιίας που υπογράφηκαν είναι σημαντικά για το Δήμο Κορινθίων, γιατί όπως αναφέρει ένας από τους εργολάβους των τριών εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία, εξασφαλίζουν την ασφάλεια διακίνησης των πολιτών, τη μείωση των ατυχημάτων αλλά και το κόστος μετακίνησης. Δεν ξέρω πόσοι δούλεψαν για τη σημερινή συγκυρία και ποιοι, αλλά πραγματικά είναι μια ευρεία κλίμακα και πολυμέτωπη παρέμβαση στις υποδομές οδοποιίας της πόλης. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την ασφάλεια της διακίνησης των πολιτών και με την μείωση των ατυχημάτων και με βεβαίως το κόστος των μετακινούμενων και των επαγγελματιών με τα οχήματά τους που κινούνται μέσα σε αυτό το μεγάλο πεδίο οδοποιίας. Από την άλλη, κύριε Δήμαρχε, για να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, με την ανοιχτή διαδικασία και τις εκπτώσεις που δόθηκαν από όλες τις εταιρείες, ο Δήμος μπορεί να κάνει διπλάσιο αντικείμενο οδοποιίας, ακριβώς διπλάσιο αντικείμενο, με τα ίδια χρήματα. Συνεπώς υπάρχει και ένας μικρός ηρωισμός και από την πλευρά των τεχνικών εταιριών και των εργαζομένων σε αυτές. Όπως πληροφορεί ο Δήμαρχος Κορινθίων, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ετοιμάζουν αντίστοιχες μελέτες μεγάλων ποσών για καινούργιες δημοπρατήσεις έργων οδοποιίας, όπως ο δρόμος Αγιάννη Αγγελόκαστρο, Επιδαύρου προς Κιουρκάτη, από Στεφάνη μέχρι Άγιο Βασίλειο, αλλά και άλλα συμπληρωματικά έργα που θα αποκαταστήσουν τα οδικά δίκτυα που υπέστησαν τεράστιες καταστροφές με το πέρασμα του Σορμπά. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προετοιμάζουν αντίστοιχες μελέτες και μάλιστα μεγάλων ποσών, γιατί πήραμε σημαντικές εκπτώσεις από τα έργα τα οποία δημοπρατήσαμε, που μας δίνουν τη δυνατότητα αυτές οι εκπτώσεις ξανά να τις επαναδημοπρατήσουμε μέσα στο 2019. Θα συνταχθούν οι αντίστοιχες μελέτες, θα γίνουν οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και πολύ σύντομα θα έχουμε και νέες δημοπρατήσεις έργων οδοποίειας. Βεβαίως, πρέπει να υπενθυμίσω ότι στο Δήμο Κορινθίων τρέχουν και άλλες οδοποιίες που αφορούν αγροτικές οδοποιίες, αφορούν έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και θα βγουν και κάποια άλλα το προσεχές διάστημα.